Στα παρασκήνια της ιδιαίτερα επιτυχημένης παράστασης του Τάκη Ζαχαράτου βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής. Εκεί συναντήσαμε τον αγαπημένο performer, ο οποίος μας μίλησε για το πιο φαντασμαγορικό σοου της καριέρας του. Είμαι τόσο ερωτευμένος με το Θέατρο Παλάς και με όλο αυτό που συμβαίνει κάθε βράδυ, που 1500 άτομα γινόμαστε μία παρέα σαν σπίτι και διασκεδάζουμε, που είμαι τόσο γεμάτος. Από τις φίλες σου, φίλους σου, από τις showbiz που γνωρίζουμε, έτσι, είναι αυτό που λέμε πιο τρελή από σένα. Δηλαδή, ξέρεις... Ιβάνα Μπάρμπα. Πιο τρελή. Πιο τρελή δεν υπάρχει από μένα. Και η Μιμή Ντενίση που δεν της φαίνεται. Ναι. Εγώ είμαι Μιμή, φουλ κρεπερισμένη, θα είμαι με τον Τάκη Ζαχαράτου στο Παλάς. Μάλιστα, συναντήσαμε τους συντελεστές της παράστασης σε μια ιδιαίτερη στιγμή, ενώ έκοβαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Με αυτή την αφορμή, ο Τάκης Ζαχαράτος έκανε και μια αποτίμηση της χρονιάς που πέρασε. Ήταν μια χρονιά εξαιρετική και σε προσωπικό επίπεδο. Νομίζω ότι το καλοκαίρι που πέρασα ήταν μια περίοδος έτσι βαθιάς ενδοσκόπησης και έτσι πολύ δυνατού ξεκαθαρίσματος. Έβαλα τον εαυτό μου απέναντι και του είπα 5 πραγματάκια. Όταν συνειδητοποίησα ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι ο εαυτός μου και κανένας άλλος εκεί έξω και οτιδήποτε αν έχω επιτυχία ή αποτυχία, αυτό οφείλεται αποκλειστικά σε μένα. Κανείς δεν σου κλείνει το δρόμο. Αυτά είναι δικαιολογίες γιατί δεν έχουμε τα γκάτς και τη δύναμη να τα υπερβούμε. Όταν θέλουμε κάτι, μόνο ο εαυτός μας μπορεί να μας το δώσει. Show me a piece of your heart. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα όσα ακούγονται για τις σχέσεις του με τον Γιώργο Μαζονάκη και την παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους. Με τον Γιώργο Μαζονάκη έχετε μιλήσει? Όχι, αλλά θα μιλήσουμε. Θα πάω και στο μαγαζί να τον δω. Έτσι, θα έρθει να σε δείξει. Λόγια το Your Face, ίσως. Ναι, έμαθα ότι μου πήρε τον κύριο Κυριακού και του είπε μην τολμήσει να είναι ο Ζαχαράτος, γιατί θα πω δεν ανήκει στον Αντένα. Το «Ζω για σένα» είναι ένα υπέρλαμπρο θέαμα που γράφει και πρωταγωνιστεί ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Πρόκειται για ένα σοου με τις περισσότερες μεταμορφώσεις και μιμήσεις που έχει κάνει ποτέ ο Τάκης Ζαχαράτος, όπου καυτηριάζει με τον μοναδικό του τρόπο την κοινωνικοπολιτική και τηλεοπτική επικαιρότητα. Ο τελευταίος έρωτας ως προς τις μιμήσεις, γιατί συνεχώς τις αλλάζει, κάνει τα ίδια. Λενιό, άγριες μέλισσες. Πήρε και το όπλο της παιδιά προχθές και λέω, γιατί δεν το πρόλαβα να το κάνω, να μπουκάρουμε το όπλο κι εγώ. Εγώ η Λενιό, η άγρια μέλισσα, θα είμαι με τον Τάκη Ζαχαράτο στο Παλάς. Και όποιος τολμήσει να μου πάρει τα κτήματα, θα τα βάλει μαζί του. Τζόκερ, τι δουλειά έχεις στις άγριες μέλισσες? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ταινία μικρού μήκους, θα την έλεγα, επιστημονικής φαντασίας, τελείως αλμοδοβαρικό. Ήθελα μέσα από τις μέλισσες να περάσουν ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η Μιμή Ντενίση, δηλαδή ο Τζόκερ, που δεν γίνεται να συμβεί. Είναι ένα όνειρο που βλέπει η Λενιό, οπότε μέσα από το όνειρο έχεις τη δυνατότητα να δεις ό,τι θέλεις. Οπότε είμαι και εγώ ψυχασθενής, οπότε το φορέσαμε. Λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης επιτυχίας που γνωρίζει το σοου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μια υπερπαραγωγή γέλιου, χαράς και αισιοδοξίας, οι παραστάσεις παρατείνονται έως τις 12 Φεβρουαρίου.